Η κόλαση στην καρδιά τη Λευκοσία σταγόνασε σε ένα ποτήρι που ξεχύλισε εδώ και καιρό. Την ώρα που η ομάδα του πανηγύριζε την κατάκτηση του 22ου τίτλου στην ιστορία τη. 30 κουκουλοφόροι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ άρχισαν πετροπόλεμο με του αστυνομικού που βρίσκονταν στην περιοχή για να αποτρέψουν επικίνδυνο τετατέτ με του οργανωμένου τη Ομόνια. Τι πέτρε διαδέχθηκαν οι Μολότοφ και λίγο αργότερα ένα περιπολικό τυλίχθηκε στι φλόγε, ικανοποιώντα τι επικίνδυνε ορέξει των Χούλιγκαν. Όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν στα κεπριακά γήπεδα τι τελευταίε ημέρε επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Στο άθλημα Ρήψη Μολότοφ, επιδόθηκαν και 150 οπαδοί του Απόλουνα πριν την έναρξη του ντέρμπι με την ΑΕΛ. Στο στοχαστρό του, ο παδί του αιώνιου και μέλη τη αντιοχλαγωγική ομάδα τη αστυνομία, η οποία αναγκάστηκε να απαντήσει με δακρυγόνα, διακόπτοντα τον αγώνα για πέντε λεπτά. Καμία σύλληψη, τη στιγμή που η τελευταία καταδικαστική απόφαση για χουλιγκανισμό επιβλήθηκε σε δύο πρόσωπα για επεισόδια που εκτελήχθηκαν το 2010. Τέσσερι μήνε φυλάκιση με τριετή αναστολή και εξάμεινο αποκλεισμό από τα γήπεδα. Σα ρωτώ, Ποια η αποτρεπτικότητα αυτή τη ποινή μετά από τρία χρόνια, αυτό που συζητάμε και έχω εισηγηθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν, είναι η εισαγωγή του αυτόφορου αδικήματο. Ο Ιωνα Νικολάου επανέλαβε για ακόμη μια φορά τη σημασία τη εισαγωγή του ρόλου του επιτηρητή, ενώ σχολιάσε εκτενώ και το ρυθμό με τον οποίο οι υποθέσει χουλικανισμού εκδικάζονται από τα κυπριακά δικαστήρια. Μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση τη βία στα γήπεδα είναι αυτή τη παραδειγματική τιμωρία. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκουμε την αντιμετώπιση του φαινομένου και να αναμένουμε αποτελέσματα, ενώ αδυνατούμε να τιμωρήσουμε έγκαιρα όλου εκείνου οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση επεισοδίων. Το κυνηγητό για τον εντοπισμό των χούλιγκαν του Τσιρίου και των πορτοκαλί που έκαναν στάχτη το περιπολικό τη αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.